Υπό το βλέμμα χιλίων περίπου φίλων του, ο Πανηλιακός διπλασίασε τις νίκες του στο πρωτάθλημα με θύμα την Γλυφάδα. Σε ένα μάτς με αρκετή ένταση και πολλά νεύρα, το μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο 43ο λεπτό με πλασέ του Μίλτου Καλαϊτζίδη. Στο δεύτερο ημίχρονο η Γλυφάδα προσπάθησε να πιέσει, αλλά έχοντας αντίπαλο και τον κακό αγωνιστικό χώρο, δεν κατάφερε να πάρει τον πρώτο της βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα αποβλήθηκε ο προπονητής της Γλυφάδας Τάκης Γκόνιας και ο αρχηγός ποδοσφαιρικού τμήματος του Πανηλιακού Γιάννης Καλιτζάκης. Άλλο ένα παιχνίδι που πραγματικά κάνουμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είναι το καλύτερο ημίχρονο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Η Γλυφάδα έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού που θα το παίζει είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός. Τα παιδιά τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν τα σινιάλα. Ακόμα θέλουμε δρόμο για να το τελειοποιήσουμε αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών και αποφάσεων. Σίγουρα εντυπωσιάστηκα και την περασμένη εβδομάδα από την Γλυφάδα και σήμερα από την Γλυφάδα. Εμείς είχαμε διαβάσει τον αντίπαλο πάρα πολύ καλά, τον πιέσαμε ψηλά, ξέραμε ότι αλλάζουμε μπάλα και αυτό το στόχο είχαμε. Το απόλυτο διατήρησε και ο Πανηλιακός, ξεπερνώντας δύσκολα το εμπόδιο του Αστέρα Μαγούλας. Η ομάδα του Πέτρου Δημητρίου, που αγωνίστηκε με πολλές απουσίες, έμεινε με παίκτη λιγότερο όταν ο Λιώσης πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια στο 42ο λεπτό. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Πανηλιακός δεν τα παράτησε και λυτρώθηκε στις καθυστερήσεις με τον Χαλούλο. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί, όσο ήμασταν 11 εναντίον 11. Δεν κινδυνεύσαμε ποτέ. Πήγαμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχαν πουθενά. Έδειξε η ομάδα μου μεγάλο χαρακτήρα. Καταφέραμε και κάναμε και σπάσαμε όλα τα ρεκόρ εδώ για τον Πανηλιακό, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια Πάλμα Εθνικής που έχει ξεκινήσει με 3-3. Τσάτσος σε όλες τις τιμένες μπάλες για τον Αοχανιά, το γέμισμα. Και δυναμικά ο Αποστολόπουλος και πάλι ο Τσάτσος όμως με χώρο και χρόνο να κάνει μια καλή σέντρα. Η κεφαλιά 1-0. Ο Αοχανιά ανοίγει το σκορ με την προσπάθεια του Τσάτσου και την κεφαλιά του Παπατζίκου που είχε προωθηθεί. Στο 9ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι μπαίνουν μπροστά στο σκορ. Ο Αοχανιά βρίσκει δίχτυα από την πολύ καλή σέντρα, η αλήθεια είναι, του Τσάτσου. Δυναμικό άλμα από τον Παπατζίκο, τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό. Βρήκε την μπάλα ο Πίτκας, αλλά δεν κατάφερε, δείτε, να αποτρέψει την πορεία της προς τα δίχτυα του Πανηλιακού. Νωρίς, λοιπόν, οι φιλοξενούμενοι παίρνουν προβάδισμα. Και πρώτος την μπάλα ο Πίγκλα. Ο Μπράβο στο σούτ με το αριστερό δεν είναι κακό. Μπλοκάρει ο Θεοδωρόπουλος. Τελική προσπάθεια εντός εστίας από πλευράς Πανηλιακού. Ο Λουκίνας, αν βλέπω καλά, ενώ αυτό είναι το Λίεβιτς, κατάφερε να περάσει, κρατά, θα κάνει και το σούτ με το αριστερό, καλό.
αποκρούει και στη συνέχεια μπλοκάρει ο Θεοδωρόπουλος. Προτού περάσουμε να θυμίσουμε και την ενδεκάδα του Αόχανη. Νάστος σκέφτεται και το σουτ, το πραγματοποιεί από πολύ μακριά. Καταπληκτικό γκολ από τον Νάστο. Από τα 30 μέτρα, ίσως και πιο μακριά από την εστία του Θεοδωρόπουλου. Πυροβολή και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αόχανια. Ένα από τα καλύτερα γκολ της φετινής σεζόν, ίσως και το πιο εντυπωσιακό σε ό,τι αφορά την Football League. Η λύση ήρθε από μακριά. Αρχηγός, δείτε από πού σουτάρει με το δεξί, κανένα περιθώριο αντίδραση στον Θεοδωρόπουλο. Χωρίς λόγια. Βασιλόγιαννη. Είναι καλός τεχνίτης, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει με το δεξί ο Βασιλόγιαννης. Κόρνερ από την επέμβαση του Πίτκα. Παλιακός και Αόχανια ισοπαλία 1-1. Ο Πάγκαλος μέσα στην περιοχή. Φυσικά με την μπάλα στο αριστερό εκτελεί και τον σταματά εντυπωσιακά ο Πίτκας. 82ο λεπτό. Αυτή είναι η πιο σημαντική ευκαιρία του Αόχανια. Στο Μπουντόπουλος τώρα που είναι πολύ γρήγορος με την μπάλα στο δεξί, το σουτ έξω. Να που την πλευρά του ο Πανηλιακός με τον Σουλελέ τώρα για τον Μιλίεβιτς. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, χαμένη. Πλασέ πάνω στον Θεοδωρόπουλο από τον Μιλίεβιτς, δεν το πιστεύει το ίδιος. Ένα ανεμικό τελείωμα της φάσης από τον Κριστιαν Μιλίεβιτς, τον 21 ετών, εξαιρετικό μέσο του Πανηλιακού. Σωστά μου επισημαίνει και ο Αποστόλης Πάνος, με το δεξί που δεν είναι το καλό του πόδι. Σίγουρα και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Μπάλα είναι τώρα για τον Αόχανια. Είχαμε ένα μεγάλο κομμάτι του δευτέρου ημιχρόνου στο οποίο, λόγω και των αρκετών διακοπών, ο ρυθμός είχε πέσει. Στα τελευταία λεπτά όμως και οι δύο ομάδες καταφέρνουν να φτιάξουν ευκαιρίες και να ανεβάσουν την ένταση, τα decibel, αν θέλετε, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου. Μία ακόμη ευκαιρία για τον Αόχανια, το σουτ του Τσάτσου Κοντράρη. Κέρδισε ο Λιώσης. Ανάμεσα σε τρεις ο Σουλελές. Πρώτο στην μπάλα ο Παπατζίκος. Κέρδος είναι το πλάγιο πάντως για τον Πανηλιακό. Σπέβδει να το εκτελέσει ο Σουλελές. Κίνηση από τον Μιλίεβιτς, την στον Λιώση. Θέλει να βρει στην άλλη πλευρά τον Μπουτάνγκ. Πολύ δυνατή μεταβίβαση μαζί του Βασιλόγιαννης. Για τον Πάγκαλο. Το γέμισμα του Ράντι για τον Τσέκο που δεν είσαι δέσο ψάχνει. Πλασάρι. Γκολ για τον Φωτικό στο 60 λεπτό. Και το δημοτικό στάδιο της Άμψας παίρνει φωτιά. Εκτελεί και παλιά από τον Κοτσόνη. Άμεση απάντηση από τον Πανηλιακό στο 62. Το γεμισμά του για τον Πράγκο. Εκτός θα πλασάρει τον Πίτκα. Θα διώξει όμως. Έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για τον Φωκικό στο 85. Έχουμε και αποβολή στον Νάστο. Σκαρύμπας πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του πέναλτι στο 87 για τον Φωκικό. Ο αρχηγός των γηπέδων έχουν εκτελεί. Γκολ. Θα νικήσει τον Πίτκα. Φωκικός Πανηλιακός 2-1. Ο Πανηλιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Πελοποννήσου. Οι Πυριώτες επικράτησαν με 1-0 της Παναχαϊκής και επέστρεψαν στις νίκες μετά από 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα δείξανε μεγάλο πάθος, μεγάλη ψυχή. Τους ζήτησαν να παίξουν για τον κόσμο, για την ιστορία, για τη φανέλα και να αποδείξουν ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Πελοπόννησο. Η νίκη μας παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις όταν αυτή η ομάδα έχει κατέβει χωρίς 8 παίχτες. Όπως σε κάθε ντέρμπι ανάμεσα σε Πανηλιακό και Παναχαϊκή, η ένταση ήταν μεγάλη και φαινόταν κάθε στιγμή. Ρε τι κάνεις ρε, έχεις τρελαθεί ρε! Τι κάνεις!
Το χρυσό γκολ για τον Πανιλιακό, που ανέβηκε ξανά μέσα στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, πέτυχε ο Χαλούλιος το 22. Πάρα όμως και πάλι σε πόδια κόκκινων του Πανιλιακού. Το γύρισμα γίνει το σουτ, πολύ καλό, η μπάρα στα δίχτυα, φανταστικό γκολ από τον Χαλούλο, 1-0 ο Πανιλιακός το 22. Βλέπουμε πλέον μόνο εντυπωσιακά γκολ στο πύργο, όπως ο Νάσος, έτσι και η σειρά πλέον του Δημήτρη Χαλούλου να σκοράρει στο 22 ο Πανιλιακός Παναχαϊκή. Το σκορ ανοίγει στο μεγάλο ντέρμπι. Εδώ και πάλι το αφήνουν πάρα πολύ χώρο, Σταυρενός ο λίγο έξω από την εστία του θα λέγαμε. Ο Χαλούλος όμως βρίσκει την γωνία με την βοήθεια του Δοκαριού. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Πανιλιακού. Άλλωστε είναι μια βραδιά βροχής αστέρων η απόψινή, των αστέρων των Λεοντιδών. Ας ελπίσουμε ότι και εδώ θα δούμε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ. Ένας αγώνας που γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, αφού ο πρωτοπόρος Πανεγιάλιος ιτήθηκε από την Παναχαϊκή στη σύγκρουση των Αχαιών και έχει δώσει την ευκαιρία σε μία από τις δύο ομάδες, αν υπάρξει νικητής, να περάσει μπροστά. Μια άποψη από τις κερκίδες που φιλοξενούν και πάλι πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού με την παράταξη των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Παιχνίδια και με βάση το γεγονός ότι ο Πανεγιάλιος ιτήθηκε, κάθε τι πάσα η μπάλα θα περάσει στην πλάτη του Χαλούλου κοντά στο 0-1 και γκολ. Από τον Δημήτρη Χαλούλο που βλέπετε πανηγυρίζει εδώ, η μπάλα έκανε ένα παιχνίδι με την πλάτη του, κατάφερε όμως, πέρασε μπροστά και πλάσαρε ιδανικά με το αριστερό, ευνηδιάζοντας και την άμυνα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου και πάλι εδώ εξαιρετική κίνηση, δεν υπάρχει περίπτωση offside. Το παιχνίδι της μπάλας μεταξύ Μελίση και Χαλούλου. Δανική η πάσα του Νάστου και με το αριστερό στη δεξιά γωνία του Γκίτκου και πάλι εξαιρετική πάσα του Νάστου από μια άλλη οπτική γωνία, άκρος απολαυστική. Παίζει το 1-2, Κόμνος, πέφτει κάτω Αποστολόπουλος και πάμε στην φάση την επίμαχη. Εδώ, ναι, χτυπάει η μπάλα στο χέρι του. Σηκώνεται. Για ξαναδούμε. Κόμνος σε live τώρα. Ένα ακόμη χέρι ενδεχομένως. Παίζεται λέει ο Καραντώνης. Τη στιγμή που βλέπαμε σε ένα χέρι ενδεχομένως έγινε και κάποιο άλλο. Το πάγκος του Ολυμπιακού Βόλου για αυτές τις τελευταίες δύο φάσεις. Εμείς ξαναβλέπουμε το Βρέσκα. Να δούμε λίγο πάρει. Ναι. Έχω την εντύπωση, αν και δεν φαίνεται, είναι καλυμμένο τόσο με το σώμα ο Νάστος, αλλά η μπάλα με αυτή την κίνηση που έγινε και ήταν σε άνοδο, κάπου σταμάτησε. Να απομακρυνθεί ο Χαλούλος, Μπρέσκα, Συρτά, γενικά τα κουνάκι πέφτει ο Πίτκας. Ένα παράξενο τρόπο, δεν είναι καλή. Ο Γανωτής, η σέντρα και παλιά γκολ. Εξαιρετικό γκολ από τον Γενκά. Η επιμονή του Ολυμπιακού Βόλου φέρνει αποτέλεσμα στο 30 λεπτό της συνάντησης και το παιχνίδι στα ίσα. Η σέντρα Γενκά καταφέρει να νικήσει το προσωπικό του αντίπαλο, κεφαλιά ψαράκι σχεδόν. Ολυμπιακός Βόλου, Πανιλιακός 1-1. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, Κατσίκης ο σκόρερ φυσικά, ο Καράς, ο Ρόκας έτρεξαν όλοι εκεί και πάλι εδώ. Με το αριστερό, Πόνσε, σέντρα, Γενκά. Κεφαλιά ψαράκι. Τι φάστη φαουλ. Ενδιαφέρον αυτό, Κατσίκης. Απευθείας, δοκάρι, νέο σουτ, απόκρουση επί της γραμμής από τον Κοτσόνη σε σουτ του Γενκά. Από τον Κοτσόνη και πάλι εδώ η πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό Βόλου. Γενκά το σουτ, κεφαλιά από τον Κοτσόνη απομακρύνει την μπάλα. Και πάλι εδώ, κοιτάξτε, στο μέτρο παίζει από το Λεβαδιακό δανεικός στην ομάδα του Πανιλιακού. Το σούτ ανενόχλητο σχεδόν πέφτει ο Γκίτκος και με δεύτερη προσπάθεια συγκρατεί την μπάλα. Παραλίγο να χάσει την μπάλα το Γανωτή. Φάουλ πάνω στο Μελίση, τα δύο τεσσάρια. Και κίτρινη κάρτα. Κόκκινη φυσικά, είναι η δεύτερη. 28 λεπτό. Ο Πανιλιακός με 10. Κατσίκης. Εκπληκτική απόκριση του Πίτκα.
Κατσίκης που είχε βρει δοκάρι. Φρουκάδε την πάσα για τον Κούρμα, βγαίνει μπροστά, περνάει για τον Πρέσκα, Πρέσκα έτοιμος, εκτελεί. Εκτελεί τον Πανηλιακό. Στο 21ο λεπτό Ολυμπιακός Βόλου, Πανηλιακός 2-1. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κούρμα. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα, Πρέσκα με ταχύτητα 2-1. Στο 81ο λεπτό της συνάντησης. Και πάλι εδώ εξαιρετική κίνηση. Στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γκούρμα. Ο Μπρέσκα και 2-1. Του Ολυμπιακού Βόλου, τον γηπεδούχο με προτεργάτη τον τεχνικό της ομάδας, τον Μάνο Ρόκα, που πανηγύρισε και τον γκολ του 2-1, που φαίνεται την ομάδα του σε θέση οδηγού σαν ένα πραγματικά μικρό παιδί, σαν να το έβαζε ο ίδιος ή σαν να απέκρουε ο ίδιος μια τέτοια βολίδα. Κόκκινη κάρτα, έτσι. Φεύγει και ο Ρόκας από το παιχνίδι, όχι απευθείας, είναι η δεύτερη κίτρινη. Κίτρινη δεύτερη για τον Ρόκα και λίγο κόκκινη. Πέτρο Δημητρίου. Στα 56 του χρόνια. Σέντρα από τα δεξιά βγαίνει. Φλίγκος κεφαλιά και 1-0 ο Πανηγιάλεος με καρφωτή κεφαλιά από τον Κώστα Φλίγκο. Πανηγυρίζει μπροστά στον κόσμο που έχει έρθει από το Αίγιο. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Πανηλιακός Πανηγιάλεος 0-1. Εδώ είναι ο παδί του Πανεγιάλιου και εδώ είναι ο Κώστας Φλίγκος εκ των πρώτων σκόρων της κατηγορίας. 5 γκολ έχει ο Φλίγκος. Αν δεν κάνουμε λάθος, σκόρερ νωρίτερα και ο Καραλής, είναι και αυτός στα 5. Ο Φλίγκος εδώ με πάρα πολύ εύκολο τρόπο κοιμήθηκε εντελώς η άμυνα του Πανηλιακού σε αυτή την περίπτωση. Ο Θωμόπουλος τα βάζει με τον αρχηγό τον Λίτσο. Μπάρδας. Πιτάνκα από την ανέργεια τώρα ο Πανηλιακός θέλει να απαντήσει ένα δυνατό σουτ. Καταπληκτικό! Φοβερό γκολ στο 10ο λεπτό, η ισοφάριση είναι γεγονός για τον Πανηλιακό με τον επιστρέψαντα Κώστα Κωνσταντινίδη. Φανταστική εκτέλεση και ο Πανηλιακός απαντά άμεσα στο 10ο λεπτό, βροχή από γκολ και στον πύργο. Δεν προλάβαμε καν να πούμε την ιστορία του που θέλαμε νωρίτερα. Εδώ ένα ευθύβολο σούτο κεραυνός από τα 25 μέτρα, 10ο λεπτό, Κωνσταντινίδης και Πανηλιακός Πανηγιάλεος 1-1. Θυμός εδώ στον πύργο, έτσι Πέτρο. Τόσο γρήγορα γκολ. Μα φάουλ δεν υπάρχει πάντως εδώ. Σαντραβέλης, νέο σουτ, η μπάλα out στο 15. Σημαντική στιγμή για τον Πανηγιάλεο. Κατζικο Γιάννης, ο οποίος τα λέει εκεί με τον Φλίγκο. Εδώ και η φανατική οπαδή του Πανηλιακού. Ο Σουλελές προφανώς δεν θα γίνει στο πρώτο ημίχρονο. Γρήγορος από τον Ιωάννου Μίλιεβιτς, επικίνδυνα η πάσα βγαίνει πολύ ωραία. Μπαίνει στη φάση το Σούσου Λελές, χάνει το τέτα τέτ με τον Ανδρούτσο. Εξαιρετική απόκρουση από τον Ανδρούτσο στο 49. Το γέμισμα γίνεται, ο Φλίγκος δεν κάνει καν κίνηση γιατί είναι σε θέση offside. Αλεξάνδροβιτς στο σούτ γίνεται, η μπάλα out. Στο 52. Σούτ από δύσκολη γωνία από τον Πολωνό. Υπό την πίεση του Κοτσούλια, Κοτσόνης χάνει εδώ λάθος, Αργυρόπουλος στο σουτ γίνεται, ο Πίτκας απομακρύνει σε κόρνερ. Ακριβώς το 60, μία ακόμα καλή στιγμή για τον Πανηγιάλιο. Αργυρόπουλος στο 60, κεφαλιά απομάκρυνση έχει χώρο, Αλεξάνδροβιτς στο σουτ, ο κεραυνός από τον Πολωνό, out. Όπως μου λέει ο Γιάννης Μάρος Παπαδόπουλος φωνάζει και ο Δημητρίου για τα μαρκαρίσματα των παικτών του. Ο Χίμαστος τώρα θα εκτελέσει το φάουλ. Μπάλα θα περάσει από όλους και θα φτάσει στον Πίτκα, ενώ και πάλι βρέθηκε στο έδαφος ο Παναγιωτόπουλος. Δεν ξέρω, γανωτής, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζουν άμεσα την μπάλα οι παίκτες του Πανηλιακού. Ένα μακρινό σουτ από τον Λιώση που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό που πριν από λίγο ο Γιάννης Μάρος Παπαδόπουλος. Μετέφερε πριν από λίγο ο Γιάννης Μάρος Παπαδόπουλος, δηλαδή τον ήλιο που έχει κόντρα ομοσχονάς, έτσι σούταρα από μακριά. Ξεσήκωσε και τους φίλους του Πανηλιακού που βρίσκονται στο βάθος του πλάνου, τους είδατε, στο γήπεδο του Ταύρου. Ο Πίγκλα θα περάσει τον Μοσχονά, τους που απομακρύνει είναι ο Κακαράς. Πιο επιθετικογενή, 4-3-3, η μπάλα θα φτάσει στον Σταματή, το σούτ είναι αδύναμο όμως, παρότι ήταν σε καλό σημείο, στο σημείο του πέναλτι, μπλόκαρο Μοσχονάς, πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο.
Τάγκ ανοίγει το κοντρόλ, αλλά θα βρει τον Σταμάτη. Ο Σταμάτης μέσα στην περιοχή, σουτάρει και τον γκολ για τον Πανιλιακό στο 53. Χρυσή αλλαγή. Ο Ανδρέας Σταμάτης, μοναδική αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Πέτρος Δημητρίου ευχαριστημένος από την απόφαση σίγουρα που πήρε στα αποδυτήρια με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, καθώς ο Σταματής βλέπετε πως μετά την πάσα του Μπιτάν θα αποφύγει τον Εμέκα, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό και θα νικήσει τον Μοσχονά στο 53. Φωστήρας Πανιλιακός 0-1. Και από μια άλλη οπτική γωνία το τέρμα των φιλοξενούμενων συγκλίνει. Αφήνει στον Μπιτάνγκ το σουτ, κοντράρει στον Ανδρίκο. Νάστος, νέο μακρινό σουτ, ο Μοσχονάς καλύπτει την αριστερή του πλευρά και αφήνει την μπάλα καταλήξει out στο 61. Για την εκτέλεση του φάουλ για τον Φωστήρα. Κεφαλιά και το 1-1 από τον Κακαρά. Ο Φωστήρας ισοφαρίζει. Βλέπετε εδώ τον αρχηγό του Φωστήρα που εμψυχώνει τους συμπαίκτες του. Θα κυνηγήσουν πλέον την ανατροπή μετά την ισοφάριση που ήρθε. Βλέπετε και τους φίλους του Φωστήρα που πανηγυρίζουν τον γκολ. Μετά το φάουλ του Κόντι, ο Κακαράς θα σηκωθεί πιο ψηλά από όλους στην καρδιά της άμυνας του Πανιλιακού και με μια ωραία γυριστή κεφαλιά δεν θα δώσει κανένα περιθώριο στον Βαγγέλη Πίτκα. Φωστήρας Πανιλιακός 1-1 στο 67. Η απάντηση για τους γηπεδούχους 14 λεπτά μετά το τέρμα του Σταματή προς την περιοχή του Μοσχονά. Ο Νάστος εκτελεί. Η κεφαλιά από τον Κοτσόνη απευθείας στα χέρια του Μοσχονά. Με τη μία γυρίζει ωραία στον Λεοντίου και αυτός ανοίγει για τον Σεχολάρη. Κυνηγάει ο Κοτσόνης, ο Σεχολάρη θα σουτάρει, διαγώνιο σουτ, out στο 76. Καλή στιγμή για τον Φωστήρα. 1-1 Λεοντίου για τον Κουσουρί. Σέντρα του στην κίνηση ο Λεοντίου. Συγγνώμη, ο Παναγιωτόπουλος είναι. Ναι, στο 85 ο Φωστήρας κάνει την ανατροπή. Και παίρνουν φωτιά οι κερκίδες στο γήπεδο του Ταύρου. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Φωστήρας ψάχνει το πρώτο εντός έδρας τρίποντο. Και με τον γκολ του Παναγιωτόπουλου τώρα μπορούν να ελπίζουν οι γηπεδούχοι. Ικανοποιημένος ο Ματάισεν. Σας βλέπετε τον σκόρε, τον Παναγιωτόπουλο. Απογοητευμένος ο Πίτκας. Για δεύτερη φορά θα τον προδώσει η αμυνά του. Όπως το 67 στο γκολ του Κακαρά, έτσι και στο 85 το κενό στην άμυνα των φιλοξενούμενων ο Παναγιωτόπουλος θα το εκμεταλλευτεί πιο γρήγορος. Με πλασέ στην κίνηση. Θα γράψει το 2-1 για τον Φωστήρα. Τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο που έχει κοντά του τον Πέτρο Δημητρίου. Coach, ακόμα ένα παιχνίδι στο οποίο ο Πανιλιακός μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε γκολ, αλλά δέχεστε δύο τέρματα σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Όταν δυστυχώς δεν μπορούμε να διώξουμε τα στιγμένα, είχαμε όλο τον έλεγχο του παιχνιδιού, είμαστε καλύτερη σαν ομάδα. Γίνανε δύο στιγμένα, φάγαμε τον κόπο. Είναι θέμα ψυχολογίας πλέον. Δεν ήταν θέμα ψυχολογίας τώρα πια, δεν είναι θέμα ψυχολογίας. Έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι. Όταν τρώσουμε γκολ από δύο στιγμένα, μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Η Πελοπόννησος φαίνεται πως αρέσει στην επισκοπή, καθώς μετά την Παναχαϊκή η ομάδα του Ρεθύμνου πανηγύρισε δεύτερο συνεχόμενο διπλό, αυτή τη φορά στην έδρα του Πανιλιακού. Οι γηπεδούχοι έφτασαν πρώτοι κοντά στον γκολ με τον Μπιτάγκ να σημαδεύει το δοκάρι στο 15. Ωστόσο η ομάδα του Κώστα Ανιφαντάκη πήρε το προβάδισμα με τον Σουμπασάκη στο 26ο λεπτό. Ο Πανιλιακός κατάφερε να ισοφαρίσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Κοτσόνη. Ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να της δώσει τον βαθμό, καθώς στην τελευταία φάση του αγώνα ο Γκαστόν Γκοντζάλες έδωσε το τρίποντο στην επισκοπή και υποχρέωσε τους γηπεδούχους στην πρώτη του σίτα στον πύργο. Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Πέτρου Δημητρίου στον πάγκο της ομάδας της Ηλία. Και το πρώτο κόρνερ είναι για τους φιλοξενούμενους, για τον Πανιλιακό. Πολλοί κόσμος στο όριο της περιοχής. Εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Δεν έχει φύγει μπάλα. Τώρα θα απομακρυνθεί.
από την εστία. Η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς για τον Πανηλιακό. Ο Καμερουνέζος. Ποιος εκτελεί ξανά στο δεύτερο δοκάρι. Βγήκε, έχασε τον έλεγχο της μπάλας ο Παγούδης. Με δεύτερη προσπάθεια θα πέσει και θα τη μαζέψει ο τερματοφύλακας του Αχαρναϊκού. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ντάλλας, ο οποίος θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον νεόφυτο, η πρώτη σημαντική στιγμή για τον Αχαρναϊκό στο μάτς το 23. Σωστά τοποθετημένος ο Βαγγέλης Πίτκας. Ωραία. Η πάσα είναι για τον Welcome Καλή. Έχει χώρο για να βγάλει μια σέντρα. Θα την βγάλει σέντρα σου την μπάλα στο δοκάρι. Είναι βέβαιο αν το ήθελε αυτό ο Welcome ή αν δεν έβαλε καλά το πόδι του και πήγε μπάλα εκεί. Βλέπετε και τον Βασίλη Γκαγκάτση, τον άνθρωπο που τρέχει τον Πανηλιακό από το ξεκίνημα της σεζόν, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και φάουλ. Και είναι και ο Πτρέδρακ Τζόρτζεβιτς της Κερκίδες και ο Ανδρέας Δημιάδης δίπλα του. Ο Σιάδης έβαλε το πόδι του, αλλίωσε την τροχιά της μπάλας και προσπαθεί να βγει στην κόντρα ο Χαρναϊκός με τον Βλάχο. Ο Welcome έχει πάρα πολύ χώρο, είναι εξαιρετική πάσα από τον Βλάχο. Κάνει κίνηση και ο νεόφυτος μέσα στην περιοχή. Κλειστή τρίπλα του Welcome. Το Μητάκι. Παραλίγο αυτό γκολ με την πρόσκουση της μπάλας. Και συνέχεια. Εδώ βλέπετε παραλίγο ο Λίτσος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Χριστόπουλος. Ωραίο γύρισμα και καταπληκτικό γκολ από τον νεόφυτο στο 58. Ό,τι καλύτερο έχουμε δει στο μάτς μέχρι τώρα θα φέρει και το προβάδισμα στο σκορ για τον Αχαρναϊκό με την εκπληκτική κίνηση από τον νεόφυτο μέσα στην περιοχή και σκοράρει και την προηγούμενη αγωνιστική ανοίγοντας το σκορ στο Βόλο κόντρα στον Ολυμπιακό, πετυχαίνει γκολ και σήμερα εξαιρετικό μάλιστα. Δέχεται και τα συγχαρητήρια ο 24χρονος από τους συμπαίκτες του. Δείτε πόσο ωραία σταμάτησε την μπάλα με το στήθος, έκανε μισή περιστροφή γύρω από τον άξονα του και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του ανήμπορου να αντιδράσει Πίτκα. Καταπληκτικό γκολ. 1-0 ο Χαρναϊκός, ο οποίος επιβραβεύεται για την καλή παρουσία που είχε στο γήπεδο. Ο Χαρναϊκός σηκώθηκε επάνω και πανηγύρισε μάλιστα με θαυμασμό αυτό το γκολ. Για δούμε τη φάση. Ξανά ο Χαρναϊκός. Σέντρα, ευκαιρία για τον Βλάχο, ο οποίος αντί να πλασάρει πατάει την μπάλα στο 59. Δευτερόλεπτα μετά τον γκολ από τον νεόφυτο. Ξανά εδώ. Δεν μπόρεσε να πλασάρει. Πήγε να βρει την μπάλα στην αναπήδησή της στο χόρτο. Δεν υπολόγισε σωστά. Φανασόπουλος έβαλε το πόδι του Μπιτάνγκ. Ωραία πάσα από τον Ντάλα. Ο νεόφυτος μες στην περιοχή. Πέναλτι. Στο 81. Με τον μεγάλο πρωταγωνιστή στο μάτς μέχρι τώρα. Τον νεόφυτο έχει πετύχει το μοναδικό γκολ και κερδίζει και το πέναλτι. Να δούμε τη φάση. Εδώ ο νεόφυτος θα πάρει την μπάλα. Ο Λίτσος θα πάει πάνω του. Έχει βρει πρώτα την μπάλα, αλλά μετά στη συνέχεια η μπάλα έχει μείνει στα πόδια του center forward του Αχαρναϊκού και σηκώνει το πόδι και ανατρέπει τον αντιπαλό του. Είναι σωστή απόφαση παρά τις διαμαρτυρίες. Ξαναλέω, ο Λίτσος και σωστά καταλογίστηκε το πέναλτι που θα αναλάβει να εκτελέσει ο Ντάλλας τώρα. Στα δίχτυα, 2-0 στο 82, ο Αχαρναϊκός κάνει ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση της πρώτης νίκης του μετά από δύο διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα. Σκόρερ ο Αλέξης Ντάλλας, αλλά ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι τώρα είναι ο Κωνσταντίνος Νεόφυτος, ο 24χρονος center forward του Αχαρναϊκού, που έχει πετύχει το ένα γκολ και κερδίσει το πέναλτι. Ξανά η εκτέλεση από τον Ντάλα από την κάμερα που είναι πίσω από την εστία. Ντάλας πιέζεται από τον Μπράβο. Πάσα για τον νεόφυτο ξανά στην περιοχή. Το πλασέ ολοκληρώνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι ο νεόφυτος με αυτό τον γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το δεύτερο προσωπικό του στο μάτς. Καταπληκτική κίνηση. 3-0 για τον Αχαρναϊκό. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον center forward που
Μοιάζει να παίζει με κεκτημένη ταχύτητα από το μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλο. Δείτε πώς πέρασε σαν σταματημένο τον Ροδρίγες, ο οποίος προσπάθησε και με το χέρι να τον ανακόψει. Πρόλαβε και την έξοδο του Πίτκα και πλάσαρε υπέροχα στην αριστερή γωνία. Τέλεσε ο Σαραμαντάς, αλλά πέρασε ευκαιρία με τον σταματή στο δοκάρι. Η μεγαλύτερη στιγμή του Πανιλιακού στο μάτς. Για να πετύχει τον γκολ της στιγμής, βλέπετε την απογοήτευση στον πάγκο της ομάδας του Πύργου. Μπιτάνγκ, το πλασέ, ότι δεν κατάφερε νωρίτερα ο σταματής, θα το καταφέρει τώρα ο Καμερουνέζος στο τέταρτο λεπτό. Και τελευταίο των καθυστερήσεων με αυτό το διαγώνιο πλασέ. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μιχάλης Παγούδης. Και καμία αντίδραση και στον πάγκο του Πανιλιακού. Είναι απλώς το γκολ της τιμής. Δείτε και πάλι. Ωραία προσπάθεια από τον Μπιτάνγκ. Μπήκε μέσα στην περιοχή με την εκρηκτικότητα και η ταχύτητα που διαθέτει. Άλλωστε, ταχύτητα το κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στην ομάδα του Πύργου. Πέρασε τον Παραρά πάρα πολύ εύκολα και στην μπάλα στα δίχτυα του Παγούδη. Ο Αποστόλης Πάνος έχει δίπλα του τον Γιώργο Βαζάκα, τον προπονητή του Χαρναϊκού. Πέτυχε και την πρώτη του νίκη με τη νέα του ομάδα. Είναι γλυκιά αυτή η νίκη, η πρώτη νίκη στην θητεία σας στον Χαρναϊκό? Ακούστε, έχω πει τους παίχτες ότι αυτή η νίκη είναι ορόσημο για την ομάδα. Γιατί πλέον μπαίνουμε σε μια μεταγραφική περίοδο, θα ενισχυθεί η ομάδα όπως πρέπει και θα δείτε αυτό που υποσχέθηκα στον κόσμο του Χαρναϊκού, ότι θα δουν μια ομάδα ανταγωνιστική και μια ομάδα που, παρότι έχει μείνει πολύ πίσω, θα παίξει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στο πρωτάθλημα. Πόσο σας βοηθά αυτό το αποτέλεσμα για να δουλέψετε με την ησυχία σας αυτά που θέλετε στις μέρες των εορτών? Ακούστε, με την νίκη αυτή βλέπετε ότι χωρίστηκαν δύο γκρουπ. Είναι ένα γκρουπ κορυφής και ένα γκρουπ που παλεύει για τη σωτηρία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην 8η θέση, έκτη από το τέλος, και δείχνει ότι η ομάδα του Χαρνικού δεν είναι για αυτή τη θέση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική. Τώρα από εκεί πέρα, θα δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, στον κόσμο και τον οποίο τους ζητάω να στηρίξουν την ομάδα. Και από εκεί πέρα θα δουν ένα Χαρναϊκό διαφορετικό, πολύ διαφορετικό στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστούμε. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Σωτήρη. Λοιπόν, νίκη για τον Χαρναϊκό μετά από δύο διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό Βόλου και Παναχαϊκή. Ήττα για τον Πανιλιακό, ο οποίος μένει για ένα ακόμα παιχνίδι, για έκτο μάτς χωρίς νίκη. Με τελευταία αυτή κόντρα στην Παναχαϊκή στις 10 Νοεμβρίου. Αυτό είναι το πρώτο γκολ από τον νεόφυτο, ένα καταπληκτικό γκολ. Κατέβασε υπέροχα με το στήθος και γύρισε το κορμί του για να εκτελέσει τον Πίτκα. Και αυτό είναι το πέναλτι του Ντάλα, ένα πέναλτι που κέρδισε ο νεόφυτος σε μαρκάρισμα του Λίτσου. Νεόφυτος ο οποίος έκλεισε αυτή την πολύ μεγάλη εμφάνιση που έκανε με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Επίσης με πάρα πολύ ωραία ενέργεια για να κάνει το 3-0. Μείωσε ο Πανιλιακός με τον γκολ του Μπιτάνγκ. Σε 3-1 ο Πανιλιακός όμως που άργησε να ξυπνήσει στον αγωνιστικό χώρο, ανέβασε.